Λοιπόν, όσοι κρατάμε τώρα και τα παιδιά όσοι κρατάμε το πιτσού, ανεβαίνουμε σιγά σιγά πάνω από τα σκαλιά και κυκλώνουμε το βωμό. Είναι πολύ σημαντική στιγμή, είναι συγκινητική στιγμή. Ένα, δύο, τρία. Τη γύρω μάλλον που ξέχασα, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι εκεί εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Πάμε ψηλά τώρα, παιδιά της αγάπης. Ψηλά. Ψηλά όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και να θυμίσουμε στα νέα παιδιά και σε όλο τον κόσμο και ειδικά στα νέα παιδιά ότι στη ζωή ήρθαμε για να ζήσουμε. Ήρθαμε για να προσφέρουμε. Δεν ήρθαμε να κρυβόμαστε πίσω από τη σημαία. Ήρθαμε να είμαστε μπροστά από τη σημαία. Να είμαστε σημαία. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα. Είναι μια σπουδαία οργάνωση σήμερα. Γιατί το αίμα δεν υπάρχει τρόπος να παραχθεί τεχνικά, αλλά να δοθεί μόνο από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπό του. Άρα η πράξη αυτή, επιτρέψτε να πω ότι είναι θεάριστη, ότι ξεφεύγει από κάθε σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπό μας την ώρα που έχει ανάγκη το αίμα για να επιβιώσει. Άρα συγχαρητήρια θα ήθελα να δώσω στο σύλλογό σας, κύριε Φωκά, και στον Δήμο Αργοστολίου για τη διοργάνωση. Και να είστε πάντα άξιοι και συγχαρητήρια σε όλους τους αιμοδότες και όσους συμμετείχαν σήμερα σε αυτή τη σπουδαία οργάνωση. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ, Παναγή μου. Ξέρουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να έρθει η μέρα, όμως μπόρεσες και ήρθες. Από τον Δήμο Αργοστολίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα στους εθελοντές αιμοδότες, γιατί πραγματικά δίνουν αίμα, δίνουν ζωή και τους είμαστε ευγνώμονες, γιατί πάντα είναι δίπλα μας, όπως και τα Φωκάτα. Πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο, στην προσφορά, στην αλληλεγγύη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους όσους συμμετείχατε. Πραγματικά με συγκινήσατε όλους. Ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή και μπράβο. Και το σύνθημα είναι ξανά ότι τα Φωκάτα δίνουν ζωή, δίνουν αίμα, δίνουν ζωή πάντα. Να είμαστε καλά, του χρόνου ακόμα περισσότεροι, ακόμα καλύτερα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στον κύριο Χρήστο Ιωαννίδη εκ μέρους της Ομοσπονδίας για την άψογη συνεργασία. Ο Χρήστος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά, να μας πει δύο κουβέντες. Στον Νίκο το Φωκά, στην αντιδήμαρχο στην Κρυσταλία, Χανάτου, σε όλους όσους συμμετείχατε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ειλικρινά δεν περίμενα να κάνετε αυτό το πράγμα όλο. Το μήνυμα του εθελοντισμού, το μήνυμα της αγάπης, της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, σήμερα ακούγεται πολύ δυνατά στην Κεφαλονιά. Θέλω να πω, να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτά τα νέα, τα παιδάκια, τα μικρά. Όταν έχουμε τέτοια νιάτα, τέτοια νέα γενιά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εσείς παιδάκια είστε οι μικροί αγγελιοφόροι αυτού του ύψης του μηνύματος, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Και εύχομαι σε 10-15 χρόνια να είμαστε πάλι εδώ. Εσείς να είστε μεγάλοι εθελοντές αιμοδότες και εμείς να σας καμαρώνουμε. Ένα μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία όλους σας. Και τι να πω, να δίνουμε αίμα, γιατί είναι όπως είπε και ο κύριος βουλευτής, η θεάρεστη πράξη. Πραγματικά είναι η αγάπη στην πράξη για τον συνάνθρωπό μας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε Σάμις. Ο Παναγής ήταν και ο εκατοστός εθελοντής αιμοδότης μας. Η Σουζάνα βοήθησε. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Κάθε πράξη αλληλεγγύης δεν είναι απλά καταπληκούμενη, αλλά είναι επιβεβλημένη. Και κάθε πράξη αλληλεγγύης, όπως η εθελοντική όμως αιμοδοσία, σηματοδοτεί την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι και κυρίως, και εδώ είναι τα πολλά συγχαρητήρια στον Νίκο το Φωκάτη στα Φωκάτα, σηματοδοτεί κυρίως τον δρόμο που πρέπει να δείξουμε στη νέα γενιά. Δεν χαίρομαι που είμαστε πολλοί σήμερα εδώ, Νίκο. Χαίρομαι που είναι πάρα πολλά παιδιά εδώ. Χίλια μπράβο σε εσένα και στο σύλλογό σου. Συγχαρητήρια στον Δήμο Αργοστολίου και στην Έκνωση για τη συνδιοργάνωση. Συνεχίζουμε έτσι, χωρίς πολλά λόγια, με αγάπη, με αλληλεγγύη και όλοι μαζί ενωμένοι ένα βήμα παραπέρα να αποκορήσουμε και να δώσουμε το μήνυμα στη νέα γενιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι εκατοστό εθελοντή αιμοδότη σε αυτή την προσπάθεια. Αντιδήμαρχο τη Παλαιχή, κυρία Καμινάρη. Καλημέρα σε όλους. Γιάννη. Ευχαριστούμε όλους και αυτούς που δίνουν αίμα και αυτούς που βοηθούν να πάρουν το αίμα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Δώστε αίμα, δώστε ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά και επειδή ήταν και αιμοδότης μας ο Γιάννης Ολικούδης, είναι αιμοδότης των Φωκάτων,
θα δώσω λόγο, Γιάννη μου, πες για δύο λόγια. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, στα νέα τα παιδιά που βλέπω εδώ. Πολλά συγχαρητήρια στον Ναό Φωκάτων, στον Νίκο τον Φωκάτων υπεδραστήριο πρόεδρό του, σε όλες τις εθελοντικές ομάδες αιμοδοσίας του νησιού και σε όλη την Ελλάδα, στα κορίτσια που βοηθάνε στην ομοδοσία, βλέπω εδώ τη Σουζάνα στο νοσοκομείο που για αυτές και για την Κέντη και τα άλλα κορίτσια που κάνουν ένα πραγματικά θεάρεστο έργο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να σκεφτούμε όλοι 10 λεπτά από τη ζωή μας μπορεί να σώσει μια ζωή. Όσοι μπορούν, ας το κάνουν όσο πιο συχνά μπορούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. 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 Μπράβο.